Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με τον κύριο Μαλούτα επί του θέματος. Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Αρχικά να ξεκαθαρίσω καταρχήν το ότι ήταν μια προκαταρκτική ενημέρωση η οποία έγινε στους δημάρχους της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Φλόρινας και σε διάφορους θεσμικούς που συμμετείχαν στην Επιτροπή της Περιφέρειας και θα ακολουθήσει την επόμενη εβδομάδα πιθανότητα μέσα Σεπτέμβρη το να δοθεί το κείμενο αυτό σε δημόσια διαβούλευση. Άρα εσείς χθες δεν λάβατε κείμενο στα χέρια σας, δεν λάβατε κάποιο κείμενο στα χέρια σας χθες. Απλώς θα προχωρήσω σε αυτό. Ναι, ναι. Έγινε επομένως ενημέρωση από τον κύριο Μουσουρούλη και από τους μελετητές που έχουν αναλάβει να εκπονήσουν το Master Plan, την Boston Consultants και την Grant Thornton. Μας έγινε μια παρουσίαση του PowerPoint και μας είπαν ότι υπάρχει κάποιο υλικό συνοδευτικό υποστηρικτικό αυτού. Αυτό όλο το υλικό το πήραμε σήμερα το πρωί. Μάλιστα. Και η δέσμευση, όχι δέσμευση, η προθεσμία που μας τέθηκε ήταν μέχρι την Παρασκευή μέχρι την Παρασκευή να στείλουμε κάποιες παρατηρήσεις κτλ. Όπως αντιλαμβάνεστε, τα χρονικά περιθώρια είναι εξαιρετικά ασφιχτικά από σήμερα το πρωί που πήραμε το υλικό, σήμερα το μεσημέρι που πήραμε το υλικό μέχρι την Παρασκευή. Τέλος της εβδομάδας, βεβαίως. Στην ουσία είναι τρεις μέρες. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο, να εμπλουτίσουμε αυτό που υπάρχει, ούτως ώστε στη συνέχεια και με τη διαδικασία της διαβούλευσης, στην οποία εννοείται ότι θα συμμετέχουμε, να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο θετική, πιο αποτελεσματική τη συνεισφορά του Master Plan. Τώρα, Δήμαρχε, πώς αξιολογείτε τα όσα ακούσατε χθες, αν προστέθηκε κάτι στα όσα ήδη γνωρίζατε και πόσο κοντά βρισκόμαστε στο να έχουμε ένα σχέδιο το οποίο θα μπει σε διαδικασία εφαρμογής κατά τη γνώμη σας? Υπενθυμίζω ότι την παρουσίαση του προσχεδίου ακολουθεί δημόσιος διάλογος και αξιολόγηση από την κοινωνία, έτσι. Άρα υπάρχει ακόμα χρόνος για να εφαρμοστεί. Και εμπλουτισμός. Και εμπλουτισμός. Σωστά το επισημαίνετε ότι υπάρχει χρόνος να εφαρμοστεί. Εγώ να μην είμαι εξ αρχής αρνητικός. Αυτό που θέλω να σημειώσω σε ό,τι αφορά την πρώτη μου εντύπωση είναι μια επιφυλακτικότητα. Μια επιφυλακτικότητα η οποία εστιάζεται σε δύο κυρίως σημεία. Πρώτον, που για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι τα χρονικά περιθώρια που μπαίνουν είναι ασφιχτικά για την περιοχή. Επισήμανα στην παρέμβασή μου το ότι πέραν της εκφρασμένης πολιτικής βούλησης για την απολιγνητοποίηση ήρθε και η κρίση του κορονοϊού, η οποία επιτάχυνε σημαντικά τα πράγματα. Η ραγδαία πτώση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη είχε σαν συνέπεια η συνεισφορά του λιγνίτη να περιοριστεί δραματικά. Είναι συχνό φαινόμενο πλέον να μην λειτουργεί καμιά μονάδα στο λεκανοπέδιο. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει σημαντικότητες συνέπειες στους εργαζόμενους γύρω από τη ΔΕΗ δραστηριότητες, εργολαβικοί, συμβασιούχοι, οκταμηνίτες, διμηνίτες, τους επαγγελματίες που ασχολούνται με τα φορτηγά κ.ο.κ. Επομένως, η κρίση που μάχησε στην περιοχή και που σχετιζόταν με τη συρρήκνωση την οικονομική και την πληθυσμιακή επιταχύνεται. Και απ' την άλλη, έτσι, η επιφυλακτικότητά μου εστιάζεται στο ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν τόσο άμεσα μέτρα ικανά να σταματήσουν τη συρρήκνωση, τη ραγδαία συρρήκνωση της περιοχής. Αυτός είναι ο βασικός μας προβληματισμός και σε αυτόν θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε με όσο μπορούμε, όπως είπα, στο τριήμερο που έχουμε μπροστά μας, με σχόλια, παρατηρήσεις. Συγγνώμη, η συρρήκνωση που αναφέρατε, φαντάζομαι, έχει να κάνει με τις θέσεις εργασίας, με την οικονομική απώλεια που θα έχει αυτή η απολιγνητοποίηση. Βεβαίως, βεβαίως. Που έχει ήδη, όχι που θα έχει. Ναι, που ναι, ναι, έχει ναι. Ήδη. Ναι. Μάλιστα. Και δεν αφορά μόνο, όπως είπα, δεν αφορά τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ, αφορά τις δραστηριότητες γύρω-γύρω που ασχολούνται με τη ΔΕΗ, αλλά και τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή του ενεργειακού άξονα και οι οποίες παρήχαν υπηρεσίες στη ΔΕΗ. Mm-hmm. Δηλαδή, μόλις πρόσφατα, είναι προχθεσινό το παράδειγμα της ΜΕΤΕ, μιας μεταλλευτικής επιχείρησης, η οποία προμήθευε με λιγνίτη τη ΔΕΗ, η οποία
δεκάδες, πολλές δεκάδες εργαζομένων απασχολούνταν στη ΜΕΤΕ, οι οποίοι βρίσκονται στα πρόθυρα του κλεισίματος η εταιρεία και αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας. Δεν μιλάμε για πράγματα που θα γίνουν, είναι πράγματα που γίνονται δυστυχώς καθημερινά στον τόπο μας. Μάλιστα. Κατερίνα. Κύριε Δήμαρχε, αναφερθήκατε στο προσχέδιο αυτό. Εγώ θέλω να σταθούμε ποιο το κύριο χαρακτηριστικό του προσχεδίου που σας κάνει αισιόδοξο, γιατί είπατε ότι δεν θέλετε από την αρχή να πείτε ότι δεν είναι ένα πρόγραμμα μη φιλόδοξο κτλ. Ποιο το κύριο χαρακτηριστικό που θα εστιάσετε και θα δώσετε ιδιαίτερη προσοχή το επόμενο διάστημα μέσα και στις προτάσεις που θα καταθέσετε μέχρι την Παρασκευή? Φοβάμαι ότι αν προσπαθήσω να σας πω κάτι τώρα θα αδικήσω την προσπάθεια που θα καταβάλουμε. Αν θέλετε να μιλήσουμε από εβδομάδα για να είναι πιο σαφής. Και το λέω ειλικρινά, γιατί εγώ προσωπικά είδα μια παρουσίαση PowerPoint και επειδή σήμερα από το πρωί είμαι στους δρόμους, είμαι εκτός Κοζάνης και επιστρέφω τώρα, δεν μπόρεσα να ανοίξω και να δω το συνοδευτικό υλικό, άρα φοβάμαι πως θα αδικήσω και αυτό που έγινε και αυτό που σκεφτόμαστε να κάνουμε εμείς. Πρέπει να έχω το χρόνο και εγώ να τα δω, να συζητήσω με τους συνεργάτες που ήμασταν μαζί χθες και στην παρουσίαση και τουλάχιστον με κάθε δυνατότητα που μας δίνεται αυτό το τρίμηνο θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε θετικά στη διαμόρφωση του σχεδίου. Σεβαστό. Σεβαστό, κύριε Δήμαρχε. Να ρωτήσω κάτι πρακτικό, κύριε Δήμαρχε. Αυτό το τριήμερο που τρέχει και που χαρακτηρίσατε και το ίδιο ένα σφιχτικό χρονικό περιθώριο, θα απαντήσει ο Λάζαρος ο Μαλούτας, ο Δήμαρχος Κοζάνης, θα απαντήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, θα κάνετε έκτακτη συνεδρίαση. Ποιος θα απαντήσει και ποιος θα παρατηρήσει αυτό το προσχέδιο που δόθηκε σε εσάς? Σε αυτήν τη φάση και με δεδομένα και τα χρονικά περιθώρια που υπάρχουν, θα απαντήσει η Δημοτική Αρχή, θα απαντήσει ο Δήμαρχος με τους συνεργάτες του, προσπαθώντας να συνοψίσουν όλα αυτά που έγιναν το προηγούμενο διάστημα, την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσε την πρόταση που έγινε, γιατί σαν Δήμος Κοζάνης καταθέσαμε μια ολοκληρωμένη πρόταση σε ό,τι αφορά την μεταλιγνητική και το Master Plan, έχοντας υπόψη την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και όλη τη συζήτηση που προηγήθηκε, θα προσπαθήσουμε, έχοντας αυτό στο μυαλό μας, να κάνουμε την κριτική μας στην πρόταση του Master Plan που μας δόθηκε, το υλικό που μας δόθηκε. Από εκεί και πέρα θα υπάρχει και η διαδικασία της δημόσιας ανοιχτής διαβούλευσης, όπου όλοι οι συμπολίτες, οι δημοτικές παρατάσεις, οποιοδήποτε θέλει, μπορεί να συμβάλλει με προτάσεις στο διάλογο και στη συζήτηση που θα αναπτυχθεί. Δεν αποκλείεται, εάν κριθεί απαραίτητο, στη δεύτερη φάση που θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση, να έρθει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν θεωρήσουμε ότι κάτι έχει να συνεισφέρει αυτή την η συζήτηση επιπλέον. Σας έχει πει η πολιτεία αν η τελική φάση του σχεδίου που θα δοθεί στη δημόσια διαβούλευση θα γίνει μέσα σε μια πανηγυρική εκδήλωση κάπου, σε κάποια περιοχή, ή θα είναι μόνο ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο? Δεν το ξέρω, κύριε Μαυρίδη, δεν είναι γνωστό. Mm-hmm. Δεν μας υπόθηκε τίποτα, εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα. Κατανοητό. Κατερίνα. Κύριε Δήμαρχε, αυτά όσον αφορά το Master Plan είναι όλα ανοιχτά, θα τα δείτε. Άλλωστε, όπως χαρακτηριστικά σημειώσετε, θα το ενισχύσετε. Είναι ένα από τα προβλήματα που τρέχουν. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό του κορονοϊού. Πολλά τα κρούσματα στο Δήμο Κοζάνης. Πώς αντιμετωπίζετε γενικότερα η κατάσταση? Η προσοχή μας εστιάζεται, κυρία Μαρκοπούλου, τώρα στο άνοιγμα των σχολείων. Έχουμε την Δευτέρα σε 5 μέρες το άνοιγμα των σχολείων και εκεί πρέπει προετοιμαζόμαστε για να είμαστε έτοιμοι και με το κομμάτι των καθαριστριών και με το κομμάτι των μασκών στα σχολεία. Δύο διαδικασίες οι οποίες και οι δύο αργοπόρησαν και ασμένοντας τρέχουμε να προλάβουμε τη Δευτέρα να είναι όλα τα πράγματα εντάξει για να μπορέσουν να ανοίξουν τα σχολεία. Δήμαρχε, κάτι τελευταίο. Χθες από την περιφέρεια μας υπόθηκε από την Περιφερειακή Υγείας ότι δεν υπάρχει ακόμα καμία ενημέρωση από τον ΕΟΔΗ παρά τα αρκετά κρούσματα στην περιοχή μας για πρόσθετα μέτρα. Επιβεβαιώνεται αυτή την πληροφορία? Ναι, δεν έχω. Δεν υπάρχει κάτι. Μάλιστα. Όχι, δεν έχω κάτι.